Δεν είμαι μικροδείχνω λιγάκι, δεν είμαι τόσο μικρή. Να τον χαίρεστε και θέλω να μου πείτε ειλικρινά, αν λίγο απογοητευτήκατε από το αποτέλεσμα του τελικού, αν τον περιμένατε νικητή. Κατερινάκη μου, καταρχάς θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη στήριξη που έκανες στον Ανδρέα. Αχ, εμένα να σας πω κάτι, μου φαίνεται τόσο γλυκό παιδί και ειλικρινά μου άρεσε όλη η πορεία του, γιατί φαινόταν ένα παιδί που έχει ήθος και ποιότητα. Και με αυτό μπορεί να διαπρέψει και στο εξωτερικό. Να σας πω απλά, ο Ανδρέας παρεξηγείται μερικές φορές, γιατί του αρέσει να μιλάει αυθόρμητα, δεν σκέφτεται πολλές φορές αυτά που λέει. Είναι παιδάκι ακόμα, εντάξει. Ναι. Έτσι είναι με τους φίλους του, με εμάς. Είναι παθιασμένος, είναι σαν χαρακτήρα δυναμικός και γι' αυτό κάπως φαίνεται, μπορεί να φανεί κάπως περίεργο. Κυρία Ελένη, είναι πολύ γλυκό παιδί. Πιστεύετε λίγο ότι αδικήθηκε. Ναι. Εμείς, ας πούμε, αυτό είπαμε χθες. Στη διαδικασία της φωτογράφησης, νομίζω ότι οι κριτές ήταν λίγο πιο αυστηροί μαζί του σε σχέση με τον Ηρακλή. Γιατί ουσιαστικά το ίδιο ατόπιμα μπορεί να κάνει ο Ανδρέας, το έκανε ο Ηρακλής. Και ο Ανδρέας πήρε 37 πόντους και ο Ηρακλής πήρε 40. Έτσι. Γι' αυτό σας ρωτάω. Όχι, νομίζω ότι δεν αδικήθηκε. Σύμφωνα με τη φωτογραφία που είδαμε. Απλά νομίζω ότι ο Ανδρέας δεν είχε άλλο κουράγιο και αντοχές, γιατί ο Ανδρέας κουράστηκε πάρα πολύ, δεν βγήκε καθόλου από το σπίτι. Με εμάς μιλούσαν πάρα πολύ σπάνια, δηλαδή μια φορά το μήνα μιλούσαμε, που σημαίνει ότι ένα παιδί που δεν έχει βγει καθόλου από το σπίτι, δεν έχει δει τους φίλους του, την οικογένειά του, είναι λογικό κάποια στιγμή στο τέλος να μην αντέξει άλλο. Είναι μια άλλη διάσταση που δίνει η μαμά Ελένη, γιατί τα άλλα δύο παιδιά που έφτασαν στον τελικό είχαν βγει, χαλάρωσαν και ξαναμπήκαν. Ο Ανδρέας ήταν πιο τσιτωμένος, πιο κουρασμένος, πιο φορτισμένος. Το θεωρείτε αδικία αυτό, κυρία Ελένη, που τα παιδιά στον τελικό είχαν ξαναμπήκανε? Όχι, δεν το θεωρώ αδικία. Αφού από τη στιγμή που είναι κανονισμοί αυτοί, δεν το θεωρώ αδικία. Απλά ο Ανδρέας. Τι να πω, δεν έκανε το λάθος να βγει για λίγο, μήπως ξανά μπαίνε, τι να σας πω. Κουράστηκε. Έτσι είναι ο διαγωνισμός. Έτσι. Κουράστηκε. Τέλος, όταν δηλαδή ήρθε στο σπίτι το παιδί και το είδαμε την πρώτη φορά που τέλειωσε το παιχνίδι, όταν τέλειωσε τέλος πάντων, το μόνο που είπε ότι δεν με ενδιαφέρει τίποτα τι θα γίνει, απλά εγώ χαίρομαι που βγήκα, δεν άντεχα άλλο. Ήθελα να τελειώνω, να φύγω. Είχε κουραστεί το παιδάκι, παιδιά, όπως όλα. Βέβαια, ήταν τόσο καιρό και πολύ πίεση. Θεωρείτε ότι όλο αυτό θα κάνει καλό στον Ανδρέα? Δηλαδή, αυτή η έκθεση, η συμμετοχή στο GNTM, θα κάνει δηλαδή καριέρα? Και ποιος είναι ο στόχος του, να μείνει εδώ στην Ελλάδα ή να πάει στο εξωτερικό? Ήδη τα πρώτα δείγματα είναι πάρα πολύ θετικά. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες. Έχει κλείσει κάποια πολύ σημαντικά deal. Είμαστε σίγουροι. Αφού είναι ο πιο ωραίος ήταν, τώρα να λέμε την αλήθεια. Κάνατε καλή δουλειά, κυρία Ελένη. Κάνατε καλή δουλειά. Να σας ρωτήσω κάτι. Πώς αντιδρούν δύο γονείς όταν ο γιος τους ανακοινώνει ότι θέλει να γίνει μοντέλο? Σωστά. Την αρχή λίγο πάθαμε ένα σοκ. Γιατί ο Ανδρέας έκανε πάρα πολλά πράγματα. Ασχολιόταν πολύ με το μπάσκετ. Ήταν σε θεατρικές ομάδες, γενικά ήταν πολύ δραστήριο παιδί, με το Στίβο, παθιασμένος πάντα με όλα. Εντάξει, οπότε όταν μας ανακοίνωσε αυτό, λίγο σοκαριστήκαμε, γιατί εμείς τώρα ζούμε σε επαρχία. Από πού ήσταν, επιτρέπετε? Εμείς είμαστε από την Αμαλιάδα. Αμαλιάδα, τι ωραία! Την καλημέρα στην Αμαλιάδα. Τώρα είμαι στην Αθήνα, βέβαια, εδώ στο σπίτι των παιδιών. Και όταν μας ανακοίνωσε αυτό, τέλος πάντων, λίγο σοκαριστήκαμε, φοβηθήκαμε, γιατί ήταν μικρό παιδί. Ο Ανδρέας, να φανταστείτε ότι 18 χρονών έφυγε, πήγε στο. Τον έκλεισε ένα πρακτορείο στο Λος Άντζελες και πήγε μόνος του. Τι λέτε τώρα? Ναι, και πήγε μόνος του, έμεινε 3 μήνες. Και επειδή φοβηθήκαμε. Εντάξει, βέβαια το είχαμε εμπιστοσύνη, είναι όριμο παιδί. Πάντα από μικρός ήταν πολύ όριμος. Και του είχαμε εμπιστοσύνη, αλλά όπως και να το κάνετε, είναι ένα παιδί 18 χρονών να βρεθεί στην άλλη άκρη του κόσμου τώρα. Έτσι είναι. Και λίγο θορυβηθήκαμε, αλλά εντάξει, μια χαρά. Και πώς το λένε, μέχρι να δει τι θα κάνει με τις δουλειές και αυτά, πώς το λένε, από μόνος του, επειδή δεν ήθελε να μας επιβαρύνει, χωρίς βέβαια, εντάξει, να πω ότι έχουμε ιδιαίτερη κάποια οικονομική δυσχέρεια, τέλος πάντων, ήθελε από μόνος του να βγάλει τα έξοδα του. Μπράβο στο παιδί. Ναι. Και δούλευε σε event διάφορα εκεί στο Λος Άντζελες για να βγάλει τα έξοδα του.
Να σας ρωτήσω, κυρία Ελένη, τι είδαμε έτσι και μέσα στο παιχνίδι που υπήρχε ένα φλερτ με τη Λία. Ναι. Σας μίλησε καθόλου γι' αυτό? Πιστεύετε θα συνεχιστεί ή πάμε για κάτι καινούριο? Ακούστε να σας πω. Ο Ανδρέας έχει πάρα πολλές κολλητές φίλες. Λοιπόν, και αγόρια βέβαια. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα ερωτικό ανάμεσα στα δύο παιδιά. Γι' αυτό δεν υπάρχει ούτε κατά διάνοια αυτό. Μάλιστα, ίσως παρεξηγήθηκε αυτό. Προφανώς παρεξηγήθηκε. Ναι, παρεξηγήθηκε. Μια έτσι γλυκιά φιλία. Και να υπήρχε, δεν μας πειράζε. Εντάξει, παιδιά, με τις κοπέλες πώς είναι ο Ανδρέας? Ναι. Τι εννοείτε? Είναι ευγενικός, ενώ σας παρουσιάζει τις σχέσεις του ή είναι ακόμα... ναι, εντάξει. Ναι. Όχι, μια χαρά, είναι ευγενικός. Πολύ ωραία. Μια χαρά, gentleman θα έλεγα. Gentleman. Κυρία Ελένη μου, πραγματικά, ειλικρινά εμείς τον στηρίξαμε εδώ με όλη μας την καρδιά και την αγάπη. Πέρα από ότι πιστεύαμε ότι είναι ο πιο ωραίος για μας και μπορεί να κάνει τεράστια καριέρα που θα την κάνει. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτό που σας είπα και η ποιότητα που έβγαζε αυτό το παιδί. Δεν μίλησε ποτέ άσχημα για κανέναν και ο εκνευρισμός του μπορεί να ήταν παιδιά πάνω στη δουλειά. Δεν είναι ότι χρησιμοποιείται. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι ο εκνευρισμός του ήταν μόνο επειδή δεν τα κατάφερνε αυτός. Σωστά. Δεν είχε να κάνει με τα άλλα παιδιά. Εγώ όλα τα παιδιά θέλω πάρα πολύ να κάνουν πράγματα, γιατί είναι δύσκολα, ήταν δύσκολα για όλα τα παιδιά που κλείστηκαν σε αυτό τώρα σε αυτή σπίτι, τη δύσκολη συνθήκη. Πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά όλη μέρα είναι με ένα κινητό στο χέρι, να μιλάνε με τους φίλους τους. Έτσι είναι, έτσι είναι. Κύριε Ελένη, πάρα πολύ δύσκολο. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Πολλά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σε όλους. Να ευχαριστώ τον Ανδρέα να έρθει εδώ κάποια στιγμή και ευχόμαστε μια τρανή καριέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε καλές γιορτές και να έχουμε όλη υγεία. Αμήν. Να είστε καλά.